bring it on. Έχω ήδη ξεκινήσει Ultimate Smash League Season 1 Part 4 Singles για Winners Round 1 MNS εναντίον Μημάκος. Κατευθείαν βλέπουμε το MNS δυστυχώς με Mewtwo, ένας χαρακτήρας που θεωρείται αρκετά καλός αλλά ταυτόχρονα όχι και τόσο. Δεν τον έχουμε δει από κανέναν παίχτη μέχρι τώρα στο Ultimate εδώ. Από την άλλη, ένας Youngling θεωρείται από τους καλύτερους χαρακτήρες. Πολλά projectiles και πάρα πολλά confirms, ειδικά από το νέο Arena. Φανταστικό connect σε πολλά moves. Όπως και το Pack Arena φυσικά. Για να δούμε. Το Up Smash μέσα στο roll. Ήδη πολύ ποσοστό για το Mewtwo, ένας ελαφρύς χαρακτήρας και μεγάλο Earthbox. Το Dash Attack δεν ήξερα ότι ήταν τόσο δυνατό, αλλά φυσικά στο Ultimate πολλές κινήσεις κάνουν knockout σε μεγάλα ποσοστά. Το Fear, πάρα πολύ καλό το DI του Μημάκος. Θα καταφέρει να επιβιώσει, κρατάει το stock του, προσθέτει πολύ ζημιά ήδη στο 52,9. Ο MNS. Τον κρατάει μακριά. Δεν φαίνεται να έχει βρει κάποια απάντηση. Το up tilt όμως θα πάρει το πρώτο stock. Αυτό το up on stage ήταν κάπως ρίσκο. Down tilt το μικρό punish, άλλο ένα up tilt σε back air. Τώρα θέλω να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει και το δεύτερο στόκο ο MNS, γιατί το ποσοστό του πλέον είναι επικίνδυνα ψηλό. Νομίζω οτιδήποτε και ο move του Μημάκος θα κάνει knockout. Αν και το up air on stage δεν έκανε. Το down air επίσης πολύ επικίνδυνο, δεν έκανε όμως. Ήταν on shield. Fair απάντηση, το γράφει θα στοχίσει. Το up smash επίσης. Επικίνδυνο παιχνίδι και οι δύο. Ειδικά ο MNS χρησιμοποιεί αργές κινήσεις και το FAR θα πάρει λοιπόν το πρώτο παιχνίδι. 1-0 ο Μημάκος λοιπόν. Οι παίκτες απί έχουν ξανασυμμετάσχει το πρωτάθλημα, αλλά δεν νομίζω να τους έχουμε δει τουλάχιστον στη μεγάλη οθόνη. Σκεπτικό το βρίσκω τον MNS. Να δούμε που θα πάει από χαρακτήρα. Πάει Cloud λοιπόν. Πάμε λοιπόν για το δεύτερο παιχνίδι. Την Nova, Pokémon League, πολύ ωραίο στάδιο όπως το έχουμε ξαναπεί. Λίγο πιο μικρό από το Pokémon Stadium. Και αυτά επίσης είναι πολύ κλασικά στάδια. Ξεκινάει δυναμικά ο MNS.
θες και αρκετό damage. Συγγνώμη, μάγος, ο Μένες δεν μπορεί να πατήσει πολύ καλά. Παίρνει το limit και το χαλάει κατευθείαν. Όμως ο μάγος δεν ήταν έτοιμος εκεί και έφαγε το δεύτερο χτύπημα μετά. Είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει punish on shield το οποιοδήποτε limit break. Για να δούμε προστατημόνες στην προσγείωση, δεν τα καταφέρνει, έχει τον air, το οποίο μπορεί να κάνει tech chase και το switch spot επίσης μπορεί να κάνει knockout, πολύ δυνατό. Προσγείωση πάνω στο up smash. Η ευκαιρία, λάθος εκεί του MNS πήγε να το κάνει το break. Όχι, μέγα λάθος πάνω στο AB. Θα του στοιχίσει το πρώτο stock. Και το προβάδισμα λοιπόν για το Mimagos πλέον. Παίζει με άλλο αέρα. Μπορεί να πετάει όλα τα projectiles πιο άνετα. Ένα blade meme, αρκετά μπαφαρισμένο στο πόσο μακριά πηγαίνει. Και το down smash, πολύ δυνατή κίνηση. Μακριά, φοβερό το aerial drift του Youngling, θα τον επαναφέρει. Πολύ ωραίο το connect με το boomerang. Εκεί όμως θα χαλάσει το neutral B του ο Cloud για να καταφέρει να επανέλθει. Το dash attack δεν θα κάνει knockout παρότι 150 damage ο Youngling. Μικρό punish τώρα στο άστοχο grab. Για να δούμε. Υπερυψηλό το ποσοστό για έναν τόσο ελαφρύ χαρακτήρα. Αλλά πιστεύω ότι ο MNS δεν έχει καθόλου στο μυαλό του τα tilt στο cloud που μπορεί να κλείσει. Συγκεκριμένα το F-tilt που μπορεί να κλείσει το stock και το back air επίσης. Αλλά το up air θα τα καταφέρει. Και τώρα προσπαθεί να πάρει λίγο χώρο, ήδη με το limit 50 damage σχεδόν. Αρκετά καλύτερα πάει τώρα. Άλλο ένα climb hazard. Δεν κάνει την κίνηση του tech chase εκεί, θα μπορούσε ίσως να κάνει κάτι καλύτερο. Καθώς επίσης και το neutral B που κάνει lock. Παρ' όλα αυτά ο MNS παίζει κάπως πιο προσεκτικά τώρα. Μένει αρκετή ώρα στην ασπίδα. Χαλάει και το limit. Παρ' όλα αυτά, κανείς χαρακτήρας, κανείς παίχτης δεν φαίνεται να βρίσκει το στόχο στην πραγματικότητα. Εκεί δεν έκανε κάποια σωστή τιμωρία, άλλο ένα dash attack. Δεν κάνει καθόλου charge στο limit, όταν ο αντίπαλος του είναι εκτός σταδίου, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί αυτό το κενό. Forward throw λοιπόν, μέσα το back throw στο 180 και το forward throw θα κάνει knockout. Πάλι λοιπόν μπροστά ο Μουνάκος, ο οποίος ξεκινάει τώρα με τα grabs. Τις λαβές του Youngling είναι λίγο αργό σαν κίνηση, αλλά δίνει κάποια ωραία follow-ups. Χαμηλά. Και το up smash, πολύ ωραία, καλύπτει εκεί την πλατφόρμα. Σχετικά χαμηλό ποσό, το 45 για τον Cloud θα λέγαμε. Για να δούμε πώς θα συνεχίσει. Όμως ο MNS πιέζει, το έχει πάει ήδη 85, είναι 100, 116. Και neutral B, λίγο damage εκεί να βάλει, να επανέλθει, 30 damage. Ο MNS πρέπει να παίξει πάρα πολύ προσεκτικά τώρα γιατί το παραμικρό θα τον φέρει σε δυσμενή θέση και το down air σχεδόν θα φτάσει στο όριο. Τελευταία ίσως ευκαιρία εδώ για να κάνει κάτι καλό. Περιμένει στην ασπίδα και το AB. Ευτυχώς ήταν από την άλλη μεριά για τον MNS, θα κρατηθεί στο στάδιο. Και το AP λοιπόν εκεί έμεινε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε στην πλατφόρμα και ο Μιμάκος με αυτό θα κάνει το 2-0, θα πάρει και το παιχνίδι. Χαρητήρια.